Η σημερινή συζήτηση, ενημέρωση γίνεται με αφορμή κάποια, μάλλον όχι περιστατικά, είναι ένα σχεδιασμός μακροχρόνιος που υπάρχει, φίλες και φίλοι, και που σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα προκύψει και από τις τοποθετήσεις και των τριών μας. Για να μην τρώω όμως το χρόνο, ξεκινάω. Φίλες και φίλοι, σημερινή συνέντευξη τύπου για το δασόκτημα ομορφοκλησιάς Βέικου από τις λαϊκές εισπυρώσεις του Γαλατσίου και της Νέας Ιωνίας αποτελούν τη συνέχεια μιας προσπάθειας μακρόχρονης τόσο ενημέρωσης όσο και αγώνων που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες από το γαλατσιώτικο λαό, από αθλητικούς και άλλους μαζικούς φορείς, από συλλόγους, από απλούς συμπολίτες μας, από τις κομματικές οργανώσεις βάσης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που από τη δεκαετία του 70 κιόλας οργάνωσαν, στήριξαν και στηρίζουν αυτούς τους αγώνες. Επιτρέψτε μας όμως ένα πολύ σύντομο ιστορικό για να θυμηθούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε δασόκτημα ομορφοκλησιάς Βέικου, ποια είναι δηλαδή η ιστορία του και η διαδρομή του μέσα από λίγες γραμμές. Το 1989 ο αστικός οικοδομικός συνεταιρισμός Προάστιο Αθηνών κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ως ιδιοκτησία του ένα κομμάτι 201 στρεμάτων, το οποίο είναι και τμήμα της περιοχής για την οποία σήμερα συζητάμε εδώ. Ο δασολόγος κ. Ελευθέριος Φραγκιουδάκης, εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο, μετά από επίμονη και βασανιστική έρευνα που αφορούσε την ευρύτερη περιοχή του δασοκτήματος, εκπώνησε και συνέταξε ένα υπόμνημα κόλαφο για τους κάθε λογής καταπατητές, αλλά και για τους μετέπειτα κληρονόμους τους. Λέει λοιπόν ο κ. Φραγκιουδάκης, «Η περιοχή, η γνωστή ως κτήμα Βέικου, κείμενη δυτικά των υψωμάτων Τουρκοβουνίων Αττικής, δεν καταλήφθηκε με τα όπλα, ούτε δημεύτηκε από το δημόσιο κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας, του 1821 εννοεί, ως περιοχής ευρισκομένη στην Αττική». Είναι η γνωστή παράγραφος της, του Συμφώνου της Ανεξαρτησίας. Ήταν άγρια περιοχή στο μεγαλύτερο μέρος της, καλυπτωμένης υπό πευκοδένδρων και άγρων θάμνων και ως εκ της φύσεώς της ανικούσης εις το τουρκικών δημόσιων. Περιήλθε βάσει της συνθήκης της Ανεξαρτησίας στο ελληνικό δημόσιο. Και ενώ αυτή ήταν η πραγματική νομική κατάσταση των εδαφών στην περιοχή αυτή, εξυφάνθηκε με δόλο, εικονικότητα και συμπαιγνία ένα ιστορικό ιδιοκτησίας για διάφορες εκτάσεις στην περιοχή, διάσπαρτες στον όλο χώρο, που τελικά συνενώθηκαν σε ένα δίθεν ενιαίο κτήμα με την ονομασία Βέικου. Όλες οι μεταβιβάσεις των κτημάτων αυτών στη θέση εύμορφη εκκλησία, ομορφοκλησιά δηλαδή, συνεχίζω του συγκεκριμένου δασολόγου τοπώνυμα, έγιναν από διαφόρους ιδιώτες μεταξύ των ετών 1829 έως και το έτος 1835, είτε μέσως είτε αμέσως προς τον Ανδρέα Κομπατή, απότερο δικαιοπάροχο των σημερινών φερόμενων ιδιοκτητών. Όλες αυτές οι μεταβιβάσεις δεν στηρίζονται σε προηγούμενους τίτλους ιδιοκτησίας, είναι ασαφής ως προς την ειδικότητα, θέση, έκταση και όρια και αποτελούν προϊόντα δόλου, συμπαιχνίας και εικονικότητας, αδικημάτων διαπραγμάτων, διαπραχθέντων, τότε κοινή συνενέση αγοραστού Ανδρέα Κομπατή και πολιτών όπως θα αποδαχτεί κατωτέρω. Εδώ τελειώνει το εμβόλυμο κείμενο του συγκεκριμένου δασολόγου. Πάνω από 10 σελίδες του υπομνήματος του κ. Φραγκιουδάκη αναφέρονται και αποδεικνύουν την εικονικότητα, τη συμπαιγνία, τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις και το δόλο που χρησιμοποίησαν οι τότε καταπατητές, τρόπους και μεθόδους που θα ζήλευαν οι σημερινοί ομοίοι τους. Ο Ανδρέας Κομπατής, με διαθήκη που δημοσιεύθηκε το 1864, αφήνει μοναδική του κληρονόμο την Εκατερίνη Χίρα Λάμπρου Βέικου. Οι Βέικοι έχουν μπει πλέον στο προσκήνιο. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο σήμερα και να θυμίσουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας και τις ευθύνες του αστικού κράτους, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους, συνολικά των περιφερειακών αλλά και τοπικών διοικήσεων, στην κατεύθυνση της διαφύλαξης ή όχι του δασικού αναδασιτέου χαρακτήρα και της συγκεκριμένης περιοχής. Φίλες και φίλοι, μέχρι το τέλος της χρονιάς του 2024 αναμένεται η ανάρτηση του αναθεωρημένου δασικού χάρτη. Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των συνεδριάσεων όπου εξετάστηκαν οι προσφυγές διαφόρων ιδιωτών κατά του δασικού
αναδοστέου χαρακτήρα διαφόρων εκτάσεων, αποχαρακτηρίζονται εκατοντάδες στρέμματα με επίκεντρο την περιοχή του Λόφου Κόκκου αλλά και ευρύτερα. Σε μία έκταση από το όριο του σχεδίου πόλης, οδός Διριοπίδος και σχολεία, μέχρι τις παρυφέρσεις του Άλσους και από τη λεωφόρο Βεΐκου μέχρι επάνω τον αφιένα των Τουρκοβουνίων. Επίσης πάνω από 130 στρέμματα δασικής αναδοστές έκτασης στην περιοχή Ακτιμόνων και Πανοράματος εξαιρούνται από τον τελευταίο κυρωμένο χάρτη. Εδώ να ευχαριστήσουμε, μάλλον ας κάνουμε μια συνολική εδώ μια πρόταση, να ευχαριστήσουμε τη δράση, το Σύλλογο Πανοράματος, τον Νέστορα το Χατζούδη και πολλούς ακόμα άλλους, οι οποίοι μας έχουν δώσει πολύτιμη βοήθεια τόσο στο μάζεμα υλικού με πληροφορίες, αλλά και στην οργάνωση όλου αυτού του αγώνα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν, ξεκινάμε με τις εξελίξεις που είχαμε και ξεκινάμε με το 2018. Φλεβάρι 2018 έχουμε μερική κύρωση του δασικού χάρτη, στην οποία εξαιρούνται πάνω από 300 στρέμματα δασικής αναδοστέας έκτασης με επίκεντρο το Λόφο του Κόκκου, αλλά και ευρύτερα, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Προφανώς, λόγω των ενστάσεων που έγιναν από τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Το 2019 έχουμε μία απόφαση του εφετείου Αθήνας για μία αίτηση ιδιώτη ακύρωσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία είχε κηρυχθεί αναδοστοτέα έκταση 705 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η αίτηση ακύρωσης της αναδάσωσης έγινε δεκτή και πλέον αυτά τα 705 τετραγωνικά μέτρα δεν είναι αναδοστοτέα. Όμως, προσθέστε λίγο εδώ, το 2021, δύο χρόνια δηλαδή μετά την απόφαση, αυτή που είπαμε, έχουμε μια άλλη απόφαση του τμήματος του Αρείου Πάγου, όπου με την απόφαση αυτή ο ιδιώτης, ο ίδιος η ίδια της προηγούμενης δίκης, δικαιώθηκε και στους τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας έναντι του ελληνικού δημοσίου. Αυτή τη φορά δικαιώθηκε όμως προς το ιδιοκτησιακό. Είναι ιδιοκτήτης αμετάκλητα πλέον και δεν υπάρχει δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να κάνει κάτι άλλο για το θέμα αυτό από νομική άποψη, ενώ η έκταση, όπως είπαμε με βάση την προηγούμενη απόφαση, δεν είναι και αναδασωτέα. Στην απόφαση του, μάλιστα, ο Άριος Πάγος δεν μένει μόνο στο ιδιοκτησιακό όπως όφιλε, κατά τη γνώμη μας, αλλά ανέπτυξε και αναπτύσσει μια ολόκληρη λογική και επιχειρηματολογία που προσπαθούσε να αποδυναμώσει τα επιχειρήματα που στη συγκεκριμένη αυτή δίκη τουλάχιστον προέβαλε το ελληνικό δημόσιο για το δασικό, δημόσιο δασικό αναδοστέο χαρακτήρα της περιοχής. Σε όλο αυτό το διάστημα, ο Δήμος Γαλατσίου δεν έκανε καμία παρέμβαση. Δεν προέβαλε καμία αντίρρηση στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης του δασικού αναδοσοτέου χαρακτήρα των εκτάσεων. Στις παραπάνω δε σημαντικού περιεχομένου δίκες ιδιωτών και σε άλλες παρεμφερούς αντικειμένου για την περιοχή, όπως και των 71 οικιστών του Λόφου Κόκκου, έλαμψε δια της απουσίας του. Δεν παρέβηκε νομικά, παρότι είχε το ένομο συμφέρον. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως, όπως έχουμε τονίσει οι Κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θεωρούμε και δεν θεωρήσαμε ποτέ καταπατητές τους κατοίκους του Λόφου Κόκκου. Η πρότασή μας είναι οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν με τις αξίες για τις περιουσίες τους, γιατί πράγματι είναι ιδιοκτήτης, διαθέτουν συμβόλαια και έγγραφα τουλάχιστον από αυτό που γνωρίζουμε. Αυτή είναι η θέση μας, καθαρή και μόνιμη εδώ και δεκαετίες. Το Δεκέμβρη του 2022 δημοσιεύεται το ΦΕΚ της κύρωσης του συνολικού δασικού χάρτη με τη σημερινή του μορφή. Παρέμεινε, όπως και το 2018, η εξαίρεση των πάνω από 300 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του δασοκτήματος. Δεν χρειάζεται δε ιδιαίτερη παρατηρητικότητα και ειδικές γνώσεις για να διακρίνει κανείς τις εκτάσεις που εξαιρέθηκαν, τους δρόμους που έχουν αρχίσει να σχηματίζονται στα υποδιαμόρφωση οικοδομικά τετράγωνα που σχηματίζουν αυτά τα τμήματα. Είναι δηλαδή κομμένα σαν οικόπεδα. Είναι ακριβώς η καταγγελία που κάναμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Σπύρος Γαλατσίου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Δεκάτου του 2022. Το 2023 και το 2024 μέχρι πρόσφατα, δεν λέω μέχρι τώρα που μιλάμε, αλλά μέχρι πριν από λίγες ημέρες, συνεδριάζει η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του κυρωμένου δασικού χάρτη Γαλατσίου. Μέχρι τώρα πρόσφατα λοιπόν έχουν εξεταστεί 257 αιτήσεις πλήρους αποχαρακτηρισμού εκτάσεων με επίκεντρο το Λόφο Κόκκου αλλά και τις τριγύρω και ευρύτερες ζώνες, όπως είπαμε και λίγο πιο πάνω.
είναι εκτάσεις που βρίσκονται ακριβώς στα κομμάτια των πάνω από 300 στρεμμάτων που είπαμε και που έχουν εξαιρεθεί από το δασικό χάρτη. Μιας βέβαια και αφορούν τις συγκεκριμένες ενστάσεις, είπαμε, των φερόμενων διοκτών. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των αποφάσεων της Επιτροπής ήταν ότι από τα 260 περίπου στρέμματα που αφορούν οι αντιρρήσεις, τα 55 στρέμματα χαρακτηρίστηκαν άλλη χρήση, δηλαδή όχι δάσος. Τα 204 χαρακτηρίστηκαν χορτολιβαδικά, χαρακτηρισμός που είναι με βάση τους ψηφισμένους από όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν νόμους, η κερκόπορτα του αποχαρακτηρισμού του δάσους. Και μόνο ένα στρέμμα είναι δασικό. Για την ακρίβεια, ούτε ένα στρέμμα. Μόνο 600 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, από τα 260.000 τετραγωνικά μέτρα που εξέτασε η συγκεκριμένη επιτροπή με τις 257 ενστάσεις, από τις 260.000 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 600 κρίθηκαν δασικά. Η επιτροπή κυριολεκτικά προκαλεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες ότι η παρουσίαση προς την Επιτροπή των πραγματολογικών και νομικών επιχειρημάτων του κράτους για το δασικό αναδασωτέο χαρακτήρα της έκτασης, που είναι στην κυριολεξία συντριπτικά ως επιχειρήματα, υπήρξε από πλευράς της δασικής υπηρεσίας από πλημελής έως ανύπαρκτη. Τι και αν με ένα σωρό πράξεις και αποφάσεις, η διοίκηση από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και μέχρι τα τέλη του έκρινε ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν δασική αναδασωτέα. Με κορυφαία στην απόφαση τη 108-424 του 1934 του Υπουργείου Γεωργίας, την 39-54 του 87 του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομικών, που έκρινε ότι η συγκεκριμένη περιοχή του δασοκτήματος είναι προϊόν καταπάτησης και συνεπώς είναι δημόσια ιδιοκτησία. Τι και αν η διοίκηση πάλι στο σχετικά πρόσφατο 1994, με την απόφαση 1147 του 97 του Νομάρχη Αθηνών, κήρυξε αναδασωτέα την περιοχή των 934 στρεμμάτων στο δασόκτημα. Θα σκεφτεί και θα πει κανείς όμως ότι δεν είναι πρώτη ούτε η τελευταία φορά που το αστικό κράτος, κεντρική αλλά και τοπική διοίκηση δηλαδή, κάνουν στην κυριολεξία χαρτοπόλεμο δικές τις αποφάσεις και νόμους, αν και όποτε χρειαστεί. Θα μπορούσαμε βέβαια να αναφέρουμε και αρκετές άλλες τέτοιες αποφάσεις που ήταν υπέρ του δασοκτήματος. Στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Δεκάτου του 2022, λίγο πριν από την κύρωση του δασικού χάρτη, η Λαϊκή Σπύρος στο Γαλάτσι ανέδειξε αναλυτικά τις διαχρονικές ευθύνες του αστικού κράτους και όλων ανεξαιρέτως των μέχρι σήμερα κυβερνήσεών του. Είναι αυτές οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους που ευθύνονται στο ακέραιο για το αντιπεριβαλλοντικό αντιδασικό πλαίσιο που υπάρχει και που σχεδιάστηκε, ψηφίστηκε, υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα η κερκόπορτα του αποχωρακτηρισμού του δάσους να έχει μετατροπή σε ολόκληρη, να έχει μετατραπεί σε ολόκληρη μεγάλη πύλη για να μπει και να κερδοσκοπεί σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του λαού το μεγάλο κεφάλαιο των τραπεζών, των κατασκευών, του real estate, του τουρισμού και της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης και οικονομίας. Αναδείξαμε επίσης τις διαχρονικές ευθύνες όλων των μεταπολιτευτικών διοικήσεων του Δήμου Γαλατσίου από Παπαδιονυσίου, Τούντα, Τσίρο μέχρι και σήμερα με Μαρκόπουλο, που όλοι τους με την πολιτική τους είναι συνυπεύθυνοι που φτάσαμε ως εδώ. Πώς μπορούμε, για παράδειγμα, να ξεχάσουμε τις τεράστιες ευθύνες των διοικήσεων Παπαδιονυσίου που για να προχωρήσουν στην παράνομη κατασκευή και διατήρηση του γκαράζ στη δασική αναδασωτέα περιοχή, υπέγραψαν με τους κληρονόμους Βέικου χρυσιδάνιο, αναγνωρίζοντάς τους με τον τρόπο αυτόν ως ιδιοκτήτες. Όλοι έδειξαν και ακολούθησαν πολιτική συνολικά εγκληματικής αδιαφορίας για τις εξελίξεις στο δασόκτημα, με κύρια χαρακτηριστικά της την αγνόηση της ανάγκης χάραξης στρατηγικής για τη διασφάλιση για το λαό του δασοκτήματος, την υποβάθμιση του νομικού οπλοστασίου, την απουσία παράστασης σε σημαντικές δίκες που ο Δήμος είχε ένομο συμφέρον να παρέμβει, αλλά το κυριότερο με τη συστηματική καλλιέργεια στο λαό εφησυχασμού για τις εξελίξεις, ενώ ο αντίπαλος στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα οργανωνόταν συστηματικά και εξοπλιζόταν νομικά. Ειδικότερα η τοποθέτηση, η λογική και η επιχειρηματολογία της διοίκησης Μαρκόπουλου μέχρι το 2023, πρώτες αποφάσεις της ΕΠΑ, της Επιτροπής αυτής που εξετάζει τις αντιρρήσεις κτλ., ήταν η εξής. Αρχικά αντιμετώπισε τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ, της Λαϊκής Συσπήρωσης αλλά και άλλων φορέων και παρατάξεων ως κινδυνολογία. Εμείς δεν κινδυνολογούμε, έλεγαν. Μετά έλεγαν, δεν κινδυνολογούμε, δεν εφησυχάζουμε.
Η κάθε φορά γραμμή άμυνας που έβαζε η διοίκηση του κ. Μαρκόπουλου ήταν πολύ πίσω από τις απαιτήσεις των κάθε φορά εξελίξεων. Η συγκεκριμένη διοίκηση ήταν ουσιαστικά απλώς θεατής αυτών των εξελίξεων και αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Η καλλιέργεια φυσικασμού από τις πλευράς της διοίκησης και οι καθησυχαστικές δηλώσεις τους ότι οι προηγούμενες αρνητικές αποφάσεις θα είχαν να αντιμετωπίσουν την Επιτροπή ή τις Επιτροπές και ότι εκεί θα δικαιόλονταν τάχα οι δίκαιες διεκδικήσεις μας, αποδείχθηκαν όχι μόνο πυροσβεστικές φρούδες ελπίδες, αλλά και επικίνδυνες αυταπάτες. Οι δε παράλληλες ενέργειές της στην ευρύτερη περιοχή του δασοκτήματος και του Άλσους, όπως ένα η διατήρηση του σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων για την επί της ουσίας νομιμοποίησης του παράνομου γκαράζ, δεύτερον η ανέργεση του αυθαίρετου ναΐσκου μέσα στο Άλσος του Βέικου, τρίτον, η εναπόθεση ακατάλληλων προϊόντων φρεζαρισμένης ασφάλτου στη δασική αναδροστέα έκταση στο λόφο του Κόκκου υπονομεύουν και αυτές με τη σειρά τους τη συνολική θέση και επιδίωξη για τη διατήρηση του χαρακτήρα του δασοκτήματος, αφού είναι ενδεικτικές του τρόπου που στην πράξη το διαχειρίζει και το αντιμετωπίζει και η σημερινή διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου. Ως Λαϊκή Συσπήρωση πρωτοστατήσαμε επίσης την έκδοση του ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου διακηρύσσεται η αποφασιστικότητα του Δήμου να υπερασπιστεί με οποιοδήποτε τρόπο το δημόσιο δασικό αναδοστέο χαρακτήρα του δασοκτήματος από τα συμφέροντα που το εποφθαλμιούν και σκοπεύουν να το σφετεριστούν. Στα πλαίσια αυτά προετοιμάζεται και η νομική απάντηση του Δήμου για την ανατροπή των αρνητικών αποφάσεων της ΕΠΕΑ με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μόνο εκεί μπορούμε πλέον να πάμε, σε νομικό επίπεδο. Ελέγχουμε και πιέζουμε χωρίς επανάπαυση τη Δημοτική Αρχή ώστε να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως, και εδώ τελειώνω, αγαπητοί φίλοι. Όμως το κύριο είναι η πανέβαση του λαού, το μοναδικό που με την κινητοποίησή του μπορεί πραγματικά, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, να περιφρουρήσει τα δικαιώματά του και τη ζωή του και να πει την τελευταία λέξη. Αποδείχθηκε περίτρανα τα τελευταία χρόνια ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Καλούμε τις γαλατσιώτες και τους γαλατσιώτες, τις φορείς τους, τα εργατικά σωματεία, συλλόγους σε συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα για κινητοποίησεις. Σε πολύμορφη αποφασιστική πρωτοβουλία και αγωνιστική παρέμβαση σε εξελίξεις για το δασόκτημα. Στην κατεύθυνση αυτή, εμείς, τα μέλη, οι φίλοι του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, της Λαϊκής Σπήρωσης, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους που ήρθατε σήμερα στην συνέντευξη τύπου, ενημερωτική αυτή συνέντευξη τύπου. Ευχαριστούμε από τα μέσα όσους ανταποκρίθηκαν. Ξαναλέω, 902 Ριζοσπάστης και ο Μανώλης Τσουπάκης, GTV Γαλάτσι. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που και δεν τον βλέπω, ας μου πει. Να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους στο καμίνι, γιατί χωρίς αυτούς, όπως τους έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν υπάρχουν λειτουργίες στο Δήμο. Χωρίς τους εργαζόμενους στο Δήμο δεν υπάρχει Δήμος. Άρα ευχαριστούμε ξεχωριστά και τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου που εργάζονται εδώ στο καμίνι. Ευχαριστούμε πολύ όλους.